Αυτά χθες από την εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη Ανατροπή, όπου μου δόθηκε ο χρόνος να επιβεβαιώσω την ανωδική πορεία του κόμματος, μια πορεία στην οποία όλοι συλλειτουργήσαμε, όλοι βοηθήσαμε. Πράγματι ήταν μια εξαιρετική, αν θέλετε, ανάκαμψη από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα. Και βεβαίως αυτό το προσδίδω σε όλα τα μέλη, στο τελευταίο μέλος. Αυτό που ξεκίνησε, το πόρτα-πόρτα, κουβέντα-κουβέντα. Εάν αυτή τη στιγμή είμαστε το μόνο κόμμα που ανεβαίνει κατά τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που θεωρείται και η πιο σοβαρή, έξω και φιλοξενείται στο μεγάλο κανάλι, είμαστε το μόνο κόμμα που ανεβαίνει. Πτώση είναι η Δημοκρατία, πτώση το ΠΑΣΟΚ, πτώση το ΚΚ, περίπου μια μέση μονάδα από ό,τι είδατε. Τα άλλα κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή και εμείς να έχουμε μια άνοδο της τάξης περίπου του 4-5%. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα συνεχίσουμε πάνω στο σωστό δρόμο. Θα συνεχίσει η κοινοβουλευτική ομάδα, το εκτελεστικό γραφείο, η κεντρική επιτροπή, οι νομαρχιακές μας και όλοι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή παίρνουν και το στίγμα των πολιτικών θεμάτων. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα και βεβαίως νομίζω ότι πριν από όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσω το τι έγινε, ενώ βλέπω το πολύ ωραίο σκηνικό του φιλότεχνου κ. Λάκη Πανόπουλου. Λοιπόν, το έθνος σήμερα, δεν ξέρω αν το έδειξαν πριν ο Παναγιώτης και η Βίκη, έχει ένα σχόλιο και μια φωτογραφία μάλιστα με μια τραγιάσκα, έτσι, και το δερμάτινο με το οποίο κυκλοφόρησε στο Βουκουρέστι, και προσπαθεί να εξηγήσει και τους λόγους που πήγα και κάποιες επαφές ο οποίος έκανα εκεί. Ουδέν μυστήριο. Πέρα από τα γένεια μιας τράπεζας βλαστοκυτάρων που είδατε χθες, μια ομιλία που έγινε με μια εκλεχτή ευρωπαϊκή παρέα και βεβαίως και κάποιες συναντήσεις στο περιθώριο που είχαν να κάνουν περισσότερο με το ρεπόρτερ παρά τον πρόεδρο του κόμματος, αναζητώντας κάποια ευρήματα για κάποια θέματα που στο παρελθόν είχαν συνδέσει την Ρουμανία με την Ελλάδα. Δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Τώρα βέβαια ουδέν κρυφών από τους δημοσιογράφους, παίρνονται εκεί που δεν τους περιμένεις, και βγήκε αυτό σήμερα το παραπολιτικό. Λοιπόν, επί της ουσίας, πολύς θόρυβος γίνεται στους φαρμακοποιούς. Οι μισοί λένε ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλα φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν φαρμακεία λέει, γιατί εμείς να μην έχουμε φαρμακεία? Πώς ανοίγει ένα επάγγελμα? Ποιος είναι εκείνος που θα πει κάθε πόσους κατοίκους χρειάζεται κτλ. Μια φιλολογία που σε μένα τουλάχιστον, και καταθέτω με παρουσία την άποψή μου, μου επιβεβαιώνει ότι αυτή στην κυβέρνηση δεν παραχωρήσουν δύο γαϊδουριών το άχυρο. Είναι αδύνατο. Δεν ξέρουμε ούτε αυτό, ξέρω. Λοιπόν, εμείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ιερό έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Ποια είναι η πρότασή μας? Λιγότερα, περισσότερα φαρμακεία, ανοιχτά τα απογεύματα, μία ανοιχτά κτλ. Είναι απλά. Η κυβέρνηση δεν θέλει αποκέντρωση. Εμείς στο δικό μας πρόγραμμα λέμε τα πόσα φαρμακεία και το πότε θα λειτουργούν είναι θέμα του κάθε δημάρχου. Ο δήμαρχος της Καλυθέας λέει ότι εγώ για το δήμο μου, με αυτόν τον πληθυσμό που αυξάνει, λιγοστεύει, πολλαπλασιάζεται, γίνεται, και με αυτά τα ιατρία του ΙΚΑ ή τις κλινικές που έχω οτιδήποτε, πιστεύω με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα φαρμακεία τα οποία πρέπει να έχει η Καλυθέα είναι 64, είναι 42, είναι 55, και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Και έχει το δικαίωμα ο κάθε δήμος να βρει τον προσφερότερο για εκείνον τρόπο διαθέσεως των αδειών. Απλά είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να μπλεχτούμε όσο ο Ηρακλής με τις κουβαρίστρες. Τόσα εκεί να τσακώνουν το Λεβέρνο. Γιατί, κύριοι, αυτό το θεωρώ ότι είναι θέμα σοβαρό,
το πάω στο πλαίσιο αποκέντρωσης και το δίδω στους δημάρχους. Οι Δήμοι είναι τόσο συγκεκριμένοι, είναι κάπου 324, αν θυμάμαι καλά. Ο κάθε Δήμος παίρνει την ευθύνη. Εγώ στο Δήμο, ξέρω εγώ, της γενέτειράς μου στη Μεγαλόπολη, που ξεκινάει από το Δειράχη και πάει μέχρι την άλλη μεριά, στην Αδρίτσα, να ξέρω εγώ, είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Εγώ σαν Δήμαρχος λέω, θέλω 18 φαρμακεία που να ξαπλώνται εκεί και εκεί. Και δίνω μια άδεια στην Ανατολική επαρχία μου και μια στη Δυτική επαρχία μου που δεν έχω καθόλου ούτε ένα φαρμακείο. Όποιος ενδιαφέρεται πάει. Γιατί λοιπόν η ζωή είναι τόσο δύσκολη? Γιατί πρέπει να περιπλέκονται, να κλείνουν τα φαρμακεία, να μην μπορεί να πάει να πάρει φάρμακα η Ιφηγένεια για τη γιαγιά της, να ψάχνουν εδώ, να γίνουν εκεί. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Άνευ λόγω. Όπως επίσης και με τους γιατρούς. Έχω ρωτήσει τουλάχιστον 15 ανθρώπους. Γιατί απεργούν οι γιατροί? Ουδείς ήξερα. Ουδείς. Κάντε ένα τέσσερα στον διπλανό σας. Ή πάρτε τηλέφωνο ένα φίλο σας. Γιατί απεργούν οι γιατροί? Ουδείς ξέρει. Αλλά απεργούν οι γιατροί. Ταλαιπωρούνται οι γιατροί. Μπλέκονται. Εσύ μπορείς, εγώ δεν μπορώ να γράφω φράγματα. Εγώ μπορώ να συνταγογραφώ. Εσύ δεν μπορείς να συνταγογραφείς. Και όλη αυτή η ιστορία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πικρή αλήθεια. Αλλά χρήσιμη. Ο καθένας έχει κάνει το μαγαζάκι του. Έχει το μαγαζάκι του. Έχει κάνει το μαγαζάκι του. Γράφω. Και πάντα γράφω, ξέρω εγώ, όταν έγινε. Αμοξύλ. Μα υπάρχει. Όχι, εμένα μου αρέσει το αμοξύλ. Και γράφει αμοξύλ και γράφει αμοξύλ και γράφει αμοξύλ. Και βλέπει τον ίδιο γιατρό από όλα τα αντιβιωτικά. Όλα αμοξύλ. Δεν στέλνει τίποτα άλλο. Και υπάρχουν μια σειρά άλλα αντιβιωτικά. Δανείζομαι το αμοξύλ έτσι στην τύχη, επειδή το ξέρω το πίνει ο Πανόπουλος για τα δόντια του. Λοιπόν, μυρίζει. Μυρίζει, είναι κάποια πράγματα. Δεν πάω καταλάβουν. Στο δικό μας πρόγραμμα υπάρχουν δύο κατηγορίες γιατρών. Ο γιατρός που θέλει να κάνει ιδιωτικό ιατρείο, ανοίγω το ιατρείο μου, περιμένω πελατεία, παρακαλώ, πέστε, ξέρω εγώ, το 40, το 50, το 100, αναλόγως τι φήμη έχω αποκτήσει, πόσο επιστημονικότητα δείχνω ότι διαθέτω και όλα αυτά πράγματα. Και υπάρχει και ο γιατρός ο οποίος λέει: εγώ δεν θέλω να μπλέξω με την ιστορία, θέλω να είμαι γιατρός του δημοσίου. Ναι, εγώ το δημόσιο προσλαμβάνω γιατρούς. Εγώ το δημόσιο. Ένας ο φορέας. Ένας. Είναι αυτό που φωνάζω. Ένας φορέας υγείας. Το πρόγραμμά μας από το 2002 το λέει. Κύριε, τι θες γιατρός? Ναι. Εγώ προσφέρω για γιατρό τόσα. Ένα, δύο, τρία με κλίμακες. Με κλίμακες. Τις οποίες κλίμακες θα τους βρει η πολιτεία. Και λέω, όπου θέλω σε διαθέτω. Έχω ανάγκη, πήγαινε στο Αλεξάνδρα. Μετά από το Αλεξάνδρα, έχω ανάγκη, πήγαινε στο ΙΚΑ Χαϊδαρίου. Αυτά απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί ο άλλος που κατατάσσει στο στρατό, ξέρει ότι θα πάει να υπηρετήσει και θα υπηρετήσει, ξέρω εγώ, ή στον Εύρο, ή ξέρω εγώ, στην Πρεσβεία, στο Μόναχο ή στην ΕΙΠ, σε 500 διαφορετικές εντελώς επιστασίες. Γιατί δεν απλοποιούμε τη ζωή μας? Άλλος γιατρός του ΕΣΥ, άλλος του ΙΚΑ, άλλος ο νοσοκομιακός, άλλος. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Και έρχονται τώρα, είναι το παραλήρημα. Λένε οι γιατροί του ΙΚΑ ότι από αυτό το γιατρό που θα πάρει συνταγή δεν υπάρχει. Δεν είναι κάνει. Ισχύει. Θυμάμαι την περίπτωση ενός φίλου ο οποίος το παιδί του ήταν του στο ΙΚΑ ασφαλισμένος. Έχει πάθει κάτι, κοκκινίζει το παιδί, κάνει το παιδί, εμετούσε το παιδί, πανικός. Κάνε το παιδί, τρέχει. Λες Παναγία μου. Τρέχει λοιπόν στον Πέδων, να θυμάσαι ποιο από τα δύο, πάει, το εξετάζουν σε εξωτερικά η ιατρία και γράφει ο γιατρός ότι χρειάζεται αυτό το φάρμακο. Φάρμακο, ξέρω εγώ, τουρμπιγιόν. Ωραία. Το παίρνει το φάρμακο, δεν μπορεί να το εκτελέσει. Πάει λοιπόν στο γιατρό του ΙΚΑ, έτσι το παιδί, έτσι, λέει να μου γράψει το φάρμακο. Όχι. Εγώ για την περίπτωση αυτού του παιδιού δεν γράφω το τουρμπιγιόν, γράφω το ζετατιέν. Μα ρε παιδί μου, τουρμπιγιόν είπε ο άλλος ο ειδικός που ποτέ. Όχι, το ζετετιέν. Γιατί για το ζετετιέν ο γιατρός έχει κάτι, το συνέδριο που θα πάει δωρεάν, ξέρω εγώ, το ξενοδοχείο κτλ. Κάποια στιγμή, ας το καταλάβει η ιατρική κοινότητα, τις οποίες αγαπάμε και σεβόμαστε και εκτιμάμε, ότι ορισμένα τέτοια πράγματα που κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, δεν είναι όλοι γιατρίδι, έλεος. Αλλά κάποια από αυτά τα συντεχνιακά
Δεν μπορεί να είναι το διαβατήριο για μια άλλη ποιότητα κοινωνική ζωή, την οποία όλοι επιδιώκουμε ή πρέπει τουλάχιστον να επιδιώξουμε, για να φύγουμε από αυτή την καταχνιά ή να φύγουμε από αυτό το κατήφορο 30 ετών που μας έφερε σε αυτή την καταχνιά. Και εν τέλει, το έχω πει στη Βουλή και απάντηση δεν έχω πάρει. Πώς μπορούμε εμείς οι Ελλάδες των 10 εκατομμυρίων να γράφουμε περισσότερα φάρμακα από ότι η Ισπανία των 40 εκατομμυρίων, δεν το καταλαβαίνω. Ή εμείς είμαστε πολύ φιλάσθενοι, ή οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ γεροί, ή εμείς κάνουμε κατάχρηση, ή κάποιοι κερδίζουμε αυτή τη δικασία. Δεν πρέπει να το ψάξουμε το πράγμα. Σαφώς και πρέπει να το ψάξουμε το πράγμα. Ξέρω ότι αναλύοντας την αλήθεια, συμφέροντα βάλλονται. Βεβαίως το καταλαβαίνω. Όμως, εάν ο καθένας από εμάς δεν θέλει να αφαιρέσει αυτά τα προνόμια που μας δημιουργήθηκαν από αφανείς συντεχνιακές διαδικασίες, τότε δεν θα γίνει κάτι. Λένε όλοι, ας πληρώσουν αυτοί, εγώ να μην απέξω. Όχι, ας πληρώσουν αυτοί, εγώ να μην απέξω. Όχι, οι άλλοι δεν γίνεται. Και πάνω απ' όλα προσπαθώ να καταλάβω. Και ξέρετε, η εύκολη λύση για εμένα ως πολιτικός αρχηγός είναι: ωραία Βαβούρα να γίνεται, αλλά Τσίπρας. Ωραία απεργίες να γίνονται, αλλά Παπαρίγα. Άμαν να χαλάει ο κόσμος, αλλά Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ θέλω και το συν και το πλην για το έθνος, για την πατρίδα. Τι συμφέρει? Αυτό που γίνεται τώρα συμφέρει? Εξυπηρετεί? Εάν συμφέρει και εξυπηρετεί, να πάμε να καταλαβαίνουμε όλοι από ένα κτίριο και να φωνάζουμε, ξέρω. Α, και ό,τι βγει. Συμφέρει? Βγαίνει αποτέλεσμα? Να το κάνουμε. Παρακολουθώ 2 μήνες τώρα τα μέσα συγκοινωνίας. Ποιος ταλαιπωρείται? Ο πολίτης, ο φτωχός. Ο πλούσιος καβαλάει την πεφέτη με του και πηγαίνει και τον ενδιαφέρει πώς θα πάει και η βενζίνη. Ο φτωχός φωνάζουν όλοι, λένε, κάνουν, ράνουν κτλ. Παρακολουθώ μια διαδικασία και λέω, Θεέ μου, πού θα διηγηθεί το πράγμα? Μα ο φτωχός δεν έχει πληρώσει το εισιτήριο, το ακριβό εισιτήριο. Συμφωνώ. Πρόταση. Επαναφορά του μέτρου του 1981. 5 με 8 το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά του, δεν πληρώνει εισιτήριο. Αυτός που τρέχει στη φάμπρικα να πιάσει δουλειά με το εργοστάσιο, κύριε, 5 με 8. 9, 10, 11, 12, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν και άλλα αβαντάζ ή στον βαθμό που μπορεί να είναι ορθών το μέτρο, ας πληρώσουν. Η δουλειά σου, ξεκινάς το πρωί, δεν θα δώσεις. Δωρεάν. Αλλά που και πέρα υπάρχει ένας έλεγχος. Όχι αυτό το χήμα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κίνημα, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, το παρακλάδι αυτού του πάμε. Όλες αυτές οι αριστερίστικες αντιλήψεις. Δεν πληρώνω τα διόδια. Εντάξει. Ωραία ακούγεται. Δεν πληρώνω τα εισιτήρια. Δεν πληρώνω το κινηματογράφο. Για να πληρώσω το κινηματογράφο. Δεν πληρώνω το ενίκιο. Για να πληρώσω το ενίκιο. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πού θα οδηγηθούμε. Και κανείς δεν σκέπτεται. Και βέβαια μίλησα πριν από λίγο με την κυβέρνηση και τους είπα αυτού του είδους τα φοβικά σύνδρομα ότι αντιδρώ έτσι είναι σπασμωδικά. Είναι σπασμωδικά. Δεν έχει καταλάβει κανείς πού οδηγεί μια πράξη από αυτούς που την κάνουν. Τα κέντρα τα οποία αποφασίζουν αυτή την πράξη ξέρουν ποιοι είναι οι στόχοι και η επιδίωξη. Όταν λοιπόν ο Πανόπουλος πηγαίνει στο βασιλικό και λέει δεν πληρώνω στα διόδια και πάει και σηκώνει την μπάρα, ξέρετε τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή? Σημαίνει ότι κάνει τη δουλειά των τραπεζών, δουλεύει για τους τραπεζίτες, δουλεύει για εκείνο το οποίο νομίζω ότι πολεμάει. Γιατί ο φουκαράς που λέει δεν πληρώνω για τα 2 ευρώ, δεν πληρώνω, ναι. Για ποιον δουλεύει? Δουλεύει για τις μεγάλες τράπεζες, επαναλαμβάνω, οι οποίες έχουν υπογράψει με τις κατασκευάστερες εταιρείες που κάνουν τους δρόμους με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο όταν έγινε η σύμβαση, που τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς να ξεφύγουν οι τράπεζες από τις συμβατικές υποχρεώσεις. Λένε λοιπόν τώρα οι τράπεζες, κοιτάξτε να σας πω, εγώ είπα τότε με τόσες διελεύσεις τόσο και έδωσα το δάνειο. Εφόσον βλέπω λοιπόν τώρα εσείς δεν μπορεί να εξυπηρετήσετε το δάνειο γιατί έχετε τις μισές διελεύσεις, οι μισοί δεν πληρώνουν, ακυρώνεται η σύμβαση. Και στη νέα σύμβαση που θα γίνει, γιατί όλοι θέλουν να γίνουμε δρόμοι, όλοι θέλουν να πηγαίνουμε στην Πάτρα και να μην κάνουμε ασφάλεια ζωής και να έχουμε το πρινί από πίσω να έρχεται με την νεκροφόρα, όλοι θέλουμε να γίνει ο δρόμος, θα τον πληρώσουμε 2 φορές επάνω.
Και θα πάνε τώρα οι κατασκευάσεις στις εταιρείες και θα πάρουν λεφτά πολύ ακριβότερα. Ποιος θα τα πληρώσει εσείς? Ποιος θα τα πληρώσει? Έτσι λοιπόν, αυτός ο φουκαράς που πάει και λέει, ωραίο είναι, δεν πληρώνω. Βεβαίως είναι κομματική δουλειά και κοντά στο ένα πάει και ο άλλος κτλ. Εξυπηρετεί ποιος? Τις μεγάλες τράπεζες Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν υπογράψει συμβάσεις με χαμηλά επιτόκια. Αμάν κάνουν να σπάσουν τη σύμβαση, τα επιτόκια που βάζουν στην κατασκευάστα εταιρεία ΑΒ να είναι πολλαπλάσια, να βγάλουν λεφτά, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω και συνέπεια, ο δρόμος να κοστίσει περισσότερα και ποιος θα το πληρώσει? Είναι μερικά πράγματα τα οποία τραγικά. Βέβαια, συμφωνώ και λέω ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούμε τον δρόμο πριν ξεκινήσει με σχεδιαστή. Έκανε τον δρόμο, να αρχίσω να πληρώνω. Όχι, δεν έχει γίνει ο δρόμος, ταλαιπωρούμε και πληρώνω. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ τουλάχιστον στο κομμάτι που πήγαινα στην Αντελάτη στο εξωτερικό και πλήρωνα και καθόμουν και παιδευόμουν να κάνω μια διαδρομή μια ώρα, τρεις ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως τώρα, όπως το χειρίστηκε η κυβέρνηση, που μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, φαίνεται ότι φοβήθηκε το κίνημα των δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και υποχώρησε. Άρα λοιπόν σου λένε οι άλλοι, πάμε να κάνουμε ντου για ένα άλλο θέμα. Καπαλού, καπαλού. Και έτσι διαλύεται ο κοινωνικό ιστός. Το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, για μένα είναι ο πρόδρομος της αναρχίας. Είναι ωραίο, ακούγεται ωραίο. Αύριο θα βγει ο άλλος και θα πει, ρε παιδιά, νίκιο, τι πληρώνω? Σε αφεντικό. Α, η κατάσταση, η χώρα είναι σε έκτακτη ανάγκη, δεν πληρώνω νίκιο. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα χιλιάδες, τελειώσει η υπόθεση. Καληνύχτα Μαργαρίτα, καταθέσαμε τα πάντα και πήγαμε για ύπνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Το παίρνουν εύκολο με το, α, ωραίο, αρέσει τον κόσμο. Αν τους ψάξεις έναν όλους αυτούς, είναι όλοι του πάμε, όλοι αριστεριστές, όλοι. Αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στην αναρχία, ποντάρουν στην Τινησία, ποντάρουν στην Αίγυπτο. Γιατί έτσι πιστεύουν θα μπορέσουν να βρουν κερδισμένοι από τη στιγμή που έχουν αποκλειστεί από το εκλογικό σώμα και έχουν υπερωθεί σε μονοψήφια νούμερα εδώ και ολόκληρες δεκαετίες. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και απευθύνομαι σε εκείνους οι οποίοι πιθανώς να παρασύρονται. Πηγαίνω στο χωριό μου, στην Ποταμιά. Κάποτε για να φτάσω στο χωριό μου ήθελα γύρω στις 6.30 ώρα. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια με τον πατέρα μου ξεκινάγαμε και φτάναμε στην Κόρινθο κουτσά στραβά και από εκεί πέρα το κομμάτι Κόρινθος Άργος τράβαγε στον πρώτο μετό, στροφιλίκι. Άντε μετά να οπλιστείς με δύναμη να πλάσεις στον ακλαδόκαβο. Και ανέβαινες και ανέβαινες και ανέβαινες και ανέβαινες. Σταμάταγες να φας φραστή γίδα. Κατέβαινες μετά τον ακλαδόκαβο. Κατέβαινες. Άντε να ξανανέβεις μετά στην Τρίπολη. Άντε να πάρεις τις πρώτες στροφές Τρίπολης Μεγαλόπολης. Άντε μετά να πάρεις τις δεύτερες στροφές. Κάναμε 6.30 ώρες να φτάσουμε. 6.30 ώρες. Τώρα κάνω μια μισή ώρα. 6.30. Μια μισή ώρα. Τότε δεν είχα καμία ασφάλεια. Έρχονταν τα λύκα στο κεφάλι σου και έλεγες Παναγία μου. Τώρα πηγαίνεις και έχεις μια ασφάλεια. Πρώτον, λιγότερα τα χιλιόμετρα, που σημαίνει χαλάω λιγότερη βενζίνη, περισσότερη ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει είναι 2 ευρώ, 2,5, 3, 4 ευρώ. Δεν τα κερδίζω. Μισή γκαζιά είναι 5 ευρώ. Μισή γκαζιά. Λοιπόν, αυτό μας έχει πιάσει τώρα ότι αυτά φταίνε. Ωραία, πάμε ρε παιδιά με μια άνεση. Πάμε μια σιγουριά, μια ασφάλεια. Δεν έρχεται να σε πατήσει ο άλλος απέναντι ο τρελός που έκανε την προσπέραση. Υπάρχει το τυχείο. Αυτό το πληρώνεις 2 ευρώ για τη ζωή σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μερικά πράγματα πιάνουν τόπο στους αφελείς. Εύκολη λύση να μην πληρώσω και εσύ τα λεφτά κτλ. Με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι οδηγούμεθα σε μια μεγάλη, εξαιρετικά μεγάλη παγίδα. Σαν την παγίδα, και αλλάζω θέμα, που έπεσε χθες ο Παναγιωτόπουλος, όπως είδατε, ο έξυπνος Πάνος Παναγιωτόπουλος. Και ο οποίος ούτε λίγο πολύ είπε, κάρφωσε τον πρώην αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ότι με το να κάνει εκλογές βοήθησε τον Γιώργο Παπανδρέου να βγει από το δίλημα αν θα ρίξει όχι την κυβέρνηση με λόγο την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή φοβερή γκάφα που δεν πιάνεται, έτσι. Το τι κόσμος τηλεφωνούσε χθες, το τι έγινε, και είμαι σίγουρος δεν έγινε μόνο στο δικό μου τηλέφωνο, έγινε και στην άλλη πλευρά. Δεν λέγεται.
Και αυτό το παθαίνει ένας άνθρωπος που είναι δημοσιογράφος, ευφύης, εξαιρετικά ευφύης και μεθοδικός. Ξέρετε, η τηλεόραση είναι ένα πολύ δύσκολο όπλο, πάρα πολύ δύσκολο. Εάν δεν το ξέρεις, καμιά φορά γυρίζει εναντίον σου. Και αυτό είπατε χθες ο συμπαθέστατος πρώην εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και νυν υπεύθυνος τομεάρχης εξωτερικών, στην προσπάθειά του να αδειάσει την κυρία Μπακογιάννη, δεν με ενδιαφέρουν οι λόγοι, δικού της λόγου δεχτεί, επέμενε ότι οι σύμβουλοι του, οι σύμβουλοι που τον οδήγησαν, οι σύμβουλοι που οδήγησαν τον Καραμαλή σε εκλογές, οι σύμβουλοι που οδήγησαν τον Καραμαλή σε εκλογές, για να αδειάσει το Σουφλιά και την Μπακογιάννη. Μα ο σύμβουλος δεν έχει ευθύνη. Ευθύνη έχει εκείνος που είναι την απόφαση. Και την απόφαση την πήρε ο κύριος Καραμαλής. Και εμένα μου λέει, ο Σκανδαλάκης, μου λέει ο Πρεσβειοργίου, μου λέει ο Γενικός, μου λέει ο Κλειδές του Οργανωτικού, όλοι μου λένε, οι βουλευτές, ο Ιβαλιώτης, ο Άδωνης, ο Βορύδης, όλοι αυτοί που έχουν ένα Απόστολο, ο Ντούλης και οι απλοί. Αυτό. Η υποχρέωση του αρχηγού είναι, το διηλίζω, εποάζω την ιδέα και αποφασίζω. Δεν πάει φταίει ο συμβουλάτορας. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά του έκαψε τον Καραμαλή. Και ήδη οι σχέσεις σήμερα ακόμα πιο τεταμένες. Συναντήθηκα με κάποιους σήμερα του Καραμαλή, οι οποίοι ήταν όλοι, έστασαν χολή. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι αυτό το πράγμα εμένα μου φάνηκε από την εμπειρία που έχω, ότι είναι λεκτική πρωτοβουλία του Παναγιωτόπουλου. Εκείνοι επέμεναν ότι είναι η γραμμή του Σαμαρά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το χάσμα και το σχίσμα μεγαλώνει μεταξύ Καραμαλικών και Σαμαρά. Αυτά είναι δικά τους θέματα. Εμείς εχθές δείξαμε στον ελληνικό λαό τη σοβαρότητα του κόμματος, η επιχειρηματολογία. Αντελήφθη και ο τελευταίος πολίτης και ο πλέον αδαής ότι ευτυχώς που υπήρξε τότε η ομάδα που ψήφισε το μνημόνιο και σήμερα έχουμε ένα βατήρα για περαιτέρω διεκδικήσεις και διευκολύνσεις. Αν μη τι άλλο, υπάρχει χώρα που θα έχει πτωχεύσει από την ανευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως και το δόλιο τρόπο που λειτουργεί η αριστερά. Η μία είναι δόλη, η άλλη είναι αφελής. Ευτυχώς λοιπόν σήμερα που υπάρχει και προχωράμε. Ναι, με λιγότερα λεφτά. Ναι, κουραστικά. Ναι, πράγματι επίπονα. Πράγματι, αν θέλετε, ταλέπορα. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουμε σαν χώρα. Θα είχαμε πτωχεύσει. Και πτώχευση σημαίνει χειρότερα από τα μαντάτα της Τινησίας και της Αιγύπτου. Με όλα αυτά θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Το ρωτάστε, κύριε Πρόεδρε, υπόσχομαι να το βγάλουμε στην επόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Νιζάμι, την κυρία Βίκη Παλουκά και τα υπόλοιπα παιδιά για την πολύ καλή εκπομπή που κάθε μεσημέρι συντροφεύει τη σκέψη σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.